Τεράστιες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της 45χρονης, η οποία έπνιξε ηλικιωμένη που πρόσεχε στην Ερόδο και η οποία ομολόγησε. Μέρη, θα θέλαμε να μας δώσεις στο ρεπορτάζ τι ακριβώς τελικά έχει συμβεί, τι έχει ομολογήσει. Καλό μεσημέρι από την Ρόδο, Μαρία. Θα πρέπει να πούμε ότι η 45χρονη βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση. Από νωρίς σήμερα το πρωί βρίσκεται στα δικαστήρια της Ρόδου και συνομιλεί με τον δικηγόρο, τον συνήγορο υπεράσπισής της, τον κύριο Στέλιο Αλεξανδρή. Να πούμε ότι από την ώρα που τέλεσε το έγκλημα μονολογεί συνεχώς να την τιμωρήσει ο Θεός για αυτό το οποίο έκανε. Και αυτό το οποίο επικαλείται στον ανακριτή είναι το ότι έχει μειωμένο καταλογισμό, δηλαδή έχει παραδεχθεί ότι πάσχει από σχιζοφρένεια, ότι δεν έπαιρνε τα φάρμακά της για να αντιμετωπίσει την κατάστασή της, γιατί αυτά τα φαρμακευτικά σκευάσματα της έφερναν καταστολή και δεν μπορούσε να εργαστεί ως οικιακή βοηθός. Έτσι λοιπόν τα έπαιρνε κατά διαστήματα και όχι κάθε μέρα προκειμένου να είναι καλά. Και έτσι εξαιτίας αυτής της κατάστασης βρισκόταν σε μία ψυχολογική κατάσταση όχι καλή. Έτσι λοιπόν το βράδυ που έγινε ο φόνος, η γυναίκα, η 75χρονη, ήταν ιδιαίτερα ανήσυχη, μονολογούσε συνεχώς. Έτσι λοιπόν θεώρησε ότι την ενοχλούσε, της έβαλε το μαξιλάρι στο κεφάλι, ενώ με το ένα της χέρι της έκλεισε τη μύτη και έτσι την έπνιξε. Αμέσως μετά κατάλαβε τι έκανε και κάλεσε την αστυνομία, όπου παραδέχτηκε στους αστυνομικούς την πράξη της, το πρώτο και το δεύτερο, ανακρινόμενη είπε ότι λόγω της ασθένειάς της έπραξε αυτό το οποίο έπραξε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, Μαρία. Έχει ομολογήσει στους αστυνομικούς, έχει αναφέρει, να πούμε καλύτερα στους αστυνομικούς, ότι έχει τελέσει άλλες τρεις αξιόπινες πράξεις, δηλαδή άλλες τρεις δολοφονίες. Έτσι λοιπόν έχουν σηματιστεί... Αποδεικνύεται αυτό, Μαρία μου, αποδεικνύεται θα αποδειχθεί, αυτό. Θα αποδειχθεί, Μαρία μου, από την έρευνα που κάνουν οι αστυνομικοί, γιατί έχουν σχηματιστεί δύο ποινικές δικογραφίες ξεχωριστές για τον θάνατο μιας γυναίκας στη Λέρο και μιας γυναίκας στη Ρόδο, όπου ερευνούν οι αστυνομικοί, ενώ για τον θάνατο που έχει αναφέρει και ενός ηλικιωμένου, έχει γίνει διάψευση από τους συγγενείς. Το είδαμε. Άρα, λοιπόν, αυτό, έχουμε... ότι βγήκαν οι συγγενείς και είπαν ότι δεν ευθύνεται για το θάνατο. Γι' αυτό το λόγο ο κύριος Αλεξανδρής έχει ζητήσει να γίνει πραγματογνωμοσύνη ψυχιατρική και αναμένονται τα αποτελέσματα από το ψυχιατρίο της Λέρου για να δούνε ποια ήταν η κατάστασή της όταν είχε εγκλειστεί στο ίδρυμα το πρώτο. Α, είχε εγκλειστεί και σε ίδρυμα. Είχε εγκλειστεί, ναι, σε ίδρυμα. Και όταν βγήκε θα έπρεπε το πρώτο να παρακολουθείται από ψυχίατρο και το δεύτερο να παίρνει τα σκευάσματά της. Τα οποία από ό,τι φαίνεται δεν τα έπαιρνε, δεν τα λάμβανε. Δεν τα έπαιρνε ή τα έπαιρνε κατά διαστήματα. Ο γιατρός που την παρακολουθούσε έχει μιλήσει, έχει αναφερθεί στην κατάσταση της πορείας της υγείας της. Όχι, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν παρακολουθούνταν τακτικά από γιατρό. Και εδώ μπαίνουμε στα στοιχεία αυτά τα οποία αντιμετωπίζουμε, το ότι οι γιατροί μας είναι λίγοι, το ότι δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες και στο ότι θα έπρεπε η γυναίκα από μόνη της να πηγαίνει να εξεταστεί. Είναι πολλά τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν. Άρα λοιπόν η γυναίκα τώρα επικαλείται μειωμένο καταλογισμό. Όπως είπαμε, περιμένουμε τις εξετάσεις. Η οικογένεια της 45χρονης έχει μιλήσει, ναι. Έχει πάρει θέση. Ένα παιδί έχει. Ένα παιδί. Ένα παιδί έχει και είχε, νομίζω ότι ήταν... Είχε χωρίσει από τον σύζυγό της, οπότε είχε ένα παιδί το οποίο και αυτό είναι σε δύσκολη κατάσταση. Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε μία εκτίμηση από την οικογένειά της. Περιμένουμε λοιπόν την πραγματογνωμοσύνη από την ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου το πρώτο και το δεύτερο από το Ίδρυμα της Λέρου για να δούμε σε τι κατάσταση ήταν η γυναίκα. Και τώρα λέει ο κ. Αλεξανδρής θα κρυθεί ουσιαστικά από αυτή την πραγματογνωμοσύνη αν θα οδηγηθεί σε Ίδρυμα ή αν θα οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλού. Πρωτόγνωρη πραγματικά κατάσταση. Και τρέχουν οι άλλες δύο ποινικές δικογραφίες για να δούμε αν όντως έχει τελέσει τα άλλα δύο εγκλήματα που λέει. Θυμίζουμε επίσης ότι έχει αναφέρει στους αστυνομικούς ότι έκανε απόπειρα και εναντίον του ίδιου της του παιδιού. Προσπάθησε δηλαδή όταν ήταν μικρό να το πνίξει με μια ζώνη. Η ίδια το ομολόγησε αυτό. Η ίδια το ομολόγησε, ναι. Μάλιστα. Η ίδια το έχει ομολογήσει στους αστυνομικούς, Μαρία. Και φαντάζομαι βέβαια ότι όλοι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι την προσέλαβαν για να προσέχει τους συγγενείς τους
δεν γνώριζα την κατάσταση και πώς άλλωστε να το γνωρίζουν. Όχι, δεν γνώριζαν γιατί ο ανιψιός του θύματος είχε επικοινωνήσει μαζί με την θεία του πριν από λίγο καιρό και η ίδια του είχε αναφέρει ότι όλα ήταν καλά, ότι τα πήγαιναν καλά με την οικιακή βοηθό, ότι έπαιρναν καφέ μαζί, δηλαδή ότι ήταν μια κατάσταση ήρεμη. Να πούμε ότι η γυναίκα δεν ζούσε μόνιμα στις καλυφιές. Ζούσε αρχικά όταν ήταν σε μικρότερη ηλικία, μιλούμε για το θύμα, στην περιοχή Νιοχώρη, δηλαδή στο κέντρο της Ρόδου. Και ήταν μια, όπως τονίζεται από τη Δημοτική Αρχή Ρόδου, ήταν μια πολύ καλή, φιλήσυχη γυναίκα. Ένας απλός άνθρωπος, ο οποίος πάντα μάθαινε τα γεγονότα και για τις καλυφιές, αλλά και για το Νιοχώρη της Ρόδου. Μάλιστα. Αναμένουμε επομένως να δούμε τώρα τι ακριβώς θα αποφασιστεί και από τη δικαιοσύνη και από τους πραγματογνώμονες. Να δούμε τι ακριβώς θα κρίνουν για την ψυχική της κατάσταση και από εκεί και πέρα θα ξέρουμε αν θα εγκλειστεί σε ίδρυμα ή αν θα πάει στις φυλακές.